Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροάτες. Έχετε υπάρξει, έχετε συνδικαλιστική δράση και στην ΓΕΣΕ και στο, Εθνικό, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Είστε όμως, αυτό για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον, είστε μηχανικός, μηχανολόγος τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Ακριβώς, ναι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και για, τα, για όσα μας τρομοκρατικά μας ταΐζουν μερικές φορές για το δίκτυο, για το διαδίκτυο και για τις τηλεπικοινωνίες γενικότερα. Είναι αλλά μια δουλειά... ναι. Ναι, ναι. Είναι, θα λέγαμε, μια δουλειά στην οποία μπορεί κάποιος να έχει, ας πούμε, λίγο καλύτερη προσέγγιση, καλύτερη επαφή για το πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα, για το τι εργαλεία έχει δώσει η επιστήμη και η τεχνολογία. Και αν στα χέρια των εργαζομένων εφαρμοστεί για τα δικά τους συμφέροντα, θα μιλάμε για ένα παραδεισένιο κόσμο, για, πώς το λένε, καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχουν φανταστεί καν με αυτό το δρόμο ανάπτυξης στον καπιταλισμό. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει πάντα ότι δεν θα είναι στα χέρια αυτών που τις θυσιάζουν στο βωμό του κέρδους. 2-3 πολυεθνικών. Βεβαίως, ακριβώς. Άλλωστε τα πάντα εξαρτώνται στην τεχνολογία, τα πάντα εξαρτώνται από τη χρήση που τις κάνεις. Καμιά μηχανή, κανένα μηχάνημα, ούτε καλό ούτε κακό, δεν έχει ηθικό χαρακτήρα. Αυτά είναι του ανθρώπου. Έτσι ακριβώς. Αλλά να τα χρησιμοποιείς και όχι να σε χρησιμοποιούν. Βεβαίως. Έτσι πάει. Και όπως, όπως συμβαίνει και με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή που μιλούσαμε νωρίτερα, τον Νίκο Γρεκό, και εσείς έχετε δύο πατρίδες μέσα σας, δύο Ελλάδες, Ελλάδα και Ρωσία, γεννημένος στην Ταυσκένδη. Ναι, από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες. Είστε από τους, αυτό έλεγα και πριν στον κύριο Γρικό, είστε από τους τυχερούς που έχουν δύο πατρίδες, δύο πολιτισμούς, δύο παραδόσεις μέσα τους και αυτό είναι πλούτος, μόνο πλούτος. Έχουμε την πολυτέλεια, θα έλεγα, με μεγαλύτερη βεβαιότητα να υπερασπιζόμαστε κάτι που το γνώρισαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας και επιπλέον θα λέγαμε βάσιμα επιχειρήματα για να το υπερασπιζόμαστε με μεγαλύτερη θέρμη, χωρίς αποκλίσεις στον προσανατολισμό μας και χωρίς να λογαριάζουμε κόπο και θυσίες. Ναι, οι αγώνες είναι συνεχείς και όχι μόνο τώρα για τις ευρωεκλογές βέβαια. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ στη Κοζάνη. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Από Κοζάνη καταγωγή μου, ναι. Α, και... Από το 2006 είμαι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Α, ωραία, ωραία. Σε ποιο τομέα, στον τομέα της, των γνώσεών σας, του επαγγέλματός σας, έχετε στόχο να ενεργοποιηθείτε? Εννοείται στην Ευρωβουλή. Ναι. Σε περίπτωση που βγείτε, τι ακριβώς, τι στόχους έχετε? Δεν υπάρχει εξειδικευμένος προσανατολισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας... Επειδή γνωρίζετε όπως... πράγματα σε κάποιο τομέα πολύ καλά και είναι ένας τομέας που έχει προβλήματα στην Ευρώπη. Ναι, θα μπορούσαμε οι λαοί να πούμε τουλάχιστον ότι, ναι, ναι. Δυσπιστούν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναγνωρίζουμε λίγο πιο ευδιάκριτα το πώς χρησιμοποιείται και αυτό το επίτευγμα της επιστήμης και της τεχνολογίας και για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη και θα λέγαμε τέλος πάντων τώρα έτσι που το ανοίγεται είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αξιοποιείται και βέβαια για το φακέλωμα, το μαζικότατο φακέλωμα και αμέσως επόμενα θα χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί για τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία αν χρειαστεί από την πλευρά της άρχουσας τάξης ή για να μην σηκώσει. Ήδη σκανάρουν με συγκεκριμένες λέξεις. Σκανάρουν τα μηνύματα για τα πάντα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον επειδή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που ασχολούμαι εγώ ας πούμε και είμαι εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες των ΟΤΕ πιο συγκεκριμένα πώς έξυπνα ύπουλα και υπογείως χρησιμοποιείται για να ανέβει, να εκτοξευθεί από τη μια μεριά η παραγωγικότητα της εργασίας, να μην χαθεί ούτε για τους εργοδότες ούτε δευτερόλεπτο, μέσα από το οποίο να προκύπτει η μέγιστη αξιοποίηση, το ξεζούμισμα των πνευματικών, σωματικών δυνάμεων του ανθρώπινου δυναμικού, του εργαζόμενου, σε αντίστροφη βέβαια κατεύθυνση όπως και το παράδειγμα του τουρισμού που εκτοξεύθηκε σε σχέση με τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, σε αντίστροφη κατεύθυνση σε σχέση με τα εργατικά δικαιώματα, γιατί παράλληλα αφισβητούνται παρά την εκτόξευση της παραγωγικότητας και των κερδών. Έχουμε μαύρη εργασία, ολοφάνερη.
Μιλάω και αυτοί που δεν είναι μαύροι, η μαύρη είναι ευρεία, προφανώς. Αλλά μιλάω και για αυτοί που είναι κάτασπροι. Και για αυτή την εργασία, στην οποία ενώ πλέον παράγει τα δεκαπλάσια, αξιοποιώντας όλες αυτές τις μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν έχει τη διασφάλιση που θα αναλογούσε. Οι εργοδότες κατευθύνονται σε πιο βαθιά, πιο έντονη επίθεση απέναντι στα εργατικά και δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, τον ίδιο το μισθό και στις εργασιακές συνθήκες προφανώς. Κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να επιβάλλουν φόρους αντίστοιχους με τα τεράστια κέρδη των πολυεθνικών, των μεγιστάνων και των τηλεπικοινωνιών. Δεν τα έχουν πολύ καταφέρει. Αποφάσεις βγαίνουν, αλλά φυσικά υπάρχουν προσφυγές των πολυεθνικών. Από το να καταδικαστούν να πληρώσουν τα τάδε τεράστια πρόστιμα μέχρι να τα πληρώσουν, υπάρχει πολύς δρόμος. Μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό? Το Ευρωκοινοβούλιο, ας πούμε. Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις, και αποδείχθηκε και στη δική μας περίπτωση, το πολιτικό προσωπικό, ότι μορφές και να έχει πάρει, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΔ κτλ., είναι στην κατεύθυνση του να αποφορολογούν το μεγάλο κεφάλαιο, όπως έγινε πριν μια εβδομάδα με την ψήφιση του νόμου, στο οποίο το κεφάλαιο και παχαιροκορτούν μαζί, πανηγυρίζουν μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να μπορεί να φορολογείται εθελοντικά για όσο θέλει, όποτε θέλει. Ποτέ δηλαδή. Όπως πριν 9 χρόνια που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να μην φορολογείται το μεγάλο τραπεζικό κεφάλαιο. Αυτοί δηλαδή οι τομείς οι οποίοι ουσιαστικά βιώνουν τεράστια κέρδη, να μην συμβάλλουν δηλαδή, τους άνοιξε την πόρτα, να μην συμβάλλουν καθόλου στον προϋπολογισμό του κρατικού, με μεγάλα ποσά αν φορολογούνται, τα οποία αν χρησιμοποιούνταν, και βέβαια αν υπήρχε τέτοια πολιτική κατεύθυνση, σαφώς, να χρησιμοποιούνται σε 1.200 τομείς της κοινωνικής πρόνοιας για να λυθούν σοβαρά βασικά προβλήματα στην κυριολεξία επιβίωσης και στο ζήτημα της ανεργίας και στο ζήτημα της περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας συνολικά. Θα μπορούσαν να αναλύσουν τεράστια προβλήματα. Στο όνομα των επενδύσεων πάντα. Στο όνομα των επενδύσεων είναι αυτό. Στο όνομα των επενδύσεων έχετε απόλυτο δίκιο. Συντελέστηκε και εκφράστηκε και τέλος πάντων εφαρμόστηκε πιο συγκεκριμένα και εξειδικευμένα από κάθε χώρα, κάθε κυβέρνηση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο το ξεκλείδισμα και του ορυκτού πλούτου και των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, η καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων, 60 δις λείπουν από τα ταμεία των συνταξιούχων, της κοινωνικής πρόνοιας, υποχρηματοδότηση δηλαδή των σχολείων, των νοσοκομείων, των κοινωνικών υποδομών, της κοινωνικής πρόνοιας και της περίθαψης, στο όνομα αυτής της ανταγωνιστικότητας, πάρθηκαν όλα πίσω, τα οποία ήταν κατακτήσεις των λαών μέχρι τη στιγμή που εξειδικεύτηκε το 1991 με τη συνθήκη του Μάστριχτ οι άξονες της επίθεσης, γιατί μαζεύτηκαν τα φυλαράκια, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι σε κάθε κλάδο, συμφώνησαν ότι έχουν τώρα έδαφος να επιτεθούν και να τα πάρουν όλα πίσω. Και βέβαια η κάθε κυβέρνηση, για λογαριασμό του δικού της κεφαλαίου που κυριαρχεί στους κλάδους της οικονομίας σε κάθε χώρα, εξέφρασε αυτή την επίθεση πιο εξειδικευμένα. Στο σύνολό της όμως, έφερε τον κόσμο σε τρομερή ανεργία, σε τρομακτικά αδιέξοδα, σε ζητήματα επιβίωσης για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας και των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, γιατί αυτή η επίθεση εκφράστηκε συνολικά, περίπου θα λέγαμε τώρα για να μην είμαστε και τόσο ακριβείς, στο 95 και πάνω τα 100 του ελληνικού τουλάχιστον εδώ λαού. Με τον ίδιο τρόπο όμως εκφράζεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς ανισόμετρα εφαρμόζεται και έχει αποτελέσματα τα αντίστοιχα. Στη λίστα των Ευρωπαίων πολιτών, στην λίστα ανησυχίας των Ευρωπαίων πολιτών, πρώτη είναι η ανεργία και όχι το μεταναστευτικό, όπως φροντίζουν να διαλαλούν κάποιοι πολιτικοί. Βεβαίως, εντάξει, ο κόσμος τώρα είναι και λίγο πιο μορφωμένος, έχει πολλαπλές, πολύπλευρες πληροφορίες. Ναι, η πληροφόρηση είναι κατάσχετη πλέον. Ναι, το φασιστικό δηλητήριο, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν περνάει και τόσο εύκολα, παρόλα αυτά. Υπάρχει έδαφος και στην οικονομική πολιτική της κάθε χώρας. Είναι αξιοπερίεργο ότι έχουν τέτοια ρητορική χώρες που δεν έχουν σχεδόν κανένα παράλληλο μετανάστη. Λίγες δεκάδες, ας πούμε, ούτε η Ουγγαρία ούτε η Πολωνία. Βεβαίως, εντάξει. Τέτοιου είδους μετανάστες, πολέμου εννοώ. Ναι. Όλες αυτές οι χώρες όμως συμφωνούσαν στην επιθετικότητα του υπεριαλιστικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ να σφαγιάζουν λαούς.
για συμφέροντα επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων. Η Ιταλία έχει ενδιαφέροντα στη Λιβύη, η Γαλλία στη Συρία. Οι επιθέσεις και στην υποσαχάρη Αφρική. Ναι, και ως μέτοχοι στον πολεμικό αυτό μηχανισμό για λογαριασμό των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων για να πάρουν ένα καλύτερο κομμάτι, σφαγιάζουν τους λαούς. Μετά τους αξιοποιούν για να έρθουν, γνωρίζετε και ο ελληνικός λαός σε μεγάλο βαθμό, ότι ας πούμε παράδειγμα η Γερμανία ζήτησε 1,5 εκατομμύριο εργάτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ηλικιακά βάση εκπαίδευσης για να απορροφήσει στη βιομηχανία της. Το ζήτησε από τη Μέρκελ και το πήρε. Ζήτησε από τη Μέρκελ και το πήρε. Βεβαίως, ναι, θέλω να πω ότι. Βέβαια η Μέρκελ το πληρώνει αυτό, αλλά. Και σφαγιάζουν τους λαούς για να μοιράσουν τον ρηκτό τους πλούτο και τους φέρνουν μετανάστες μέσα από άγριες συνθήκες για να τους εξυπηρετήσουν το εργοστάσιο και να τσακίσουν μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Πάντα έτσι αξιοποιούνταν. Και βέβαια σκοτώνονται τώρα για τη μοιρασιά, ποιος θα τους περιθάλψει, και κανένας δεν τους περιθάλψει, τους έχουν στα παράδεκτα hot spot. Και τροφοδοτώντας βέβαια και το δηλητήριο των ακροδεξιών δυνάμεων, των φασιστικών δυνάμεων και στη δική μας την περίπτωση, την ναζιστική Χρυσή Αυγή, γιατί ξέρετε αυτό το σύστημα είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο, ξέρει ότι οι αντιθέσεις του θα φέρουν το λαό στη συντριπτική πλειοψηφία κάποια στιγμή να απαιτήσει έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και ενωμένος θα αποδειχθεί ότι έχει τεράστια δύναμη. Με αυτή την έννοια ξέρουν ότι για να προλάβουν τέτοιες εξελίξεις στηρίζουν τέτοιες δυνάμεις και στη δική μας την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ θέλει να ρίξει την πείρα που έχει γεμίσει ο λαός με την κρίση του, με τα συμπεράσματά του για το ποιος είναι τι, να τη ρίξει στον κουβά των αχρήστων, να μην πάει να ψηφίσει με αυτό το κριτήριο. Αλλά βέβαια δημιουργώντας ένα δίπολο, όπως ήταν κάποτε το φως και το σκότος, τώρα το αντιδεξιό, αντιφασιστικό και το δημοκρατικό, κάτι στο οποίο έχει συνεισφέρει τα μέγιστα όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τον καλύτερο όμως και πιο δίπολο και χυδαίο τρόπο, να τους λουστράρει το προφίλ, φωτογραφιζόμενοι μαζί σε εθνικές επαιτίους, για να τους δημιουργήσει και εθνοπατριωτικό προφίλ, αυτούς που ουσιαστικά είναι προδότες της πατρίδας μας, αυτοί που ουσιαστικά τσάκισαν το λαό μας με τις κουκούλες συνεργάτες των ναζί κατακτητών. Και βέβαια εδώ προσέξτε, θέλει να ξέρει ο λαός μας, γιατί είναι απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να επαναπάβει τον λαό μας απέναντι στις εξελίξεις στην Κύπρο. Βλέπετε, αρχίζουν να μιλάνε πολύ ευγενικά και χαλαρά σε τόνους ότι εδώ δεν μπορούμε να είμαστε μοναχοφάιδες και πρέπει να δούμε να μπούμε σε μια συζήτηση μοιρασιάς, που σημαίνει κατευθείαν άνοιγμα της συζήτησης για παράδοση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλη μορφή που... ένα σχέδιο ανάν. Με άλλη μορφή. Και έχει αποδείξει η αστική τάξη της και της χώρας μας, όπως και όλων των υπόλοιπων χωρών, όταν χρειάστηκε να παραδώσει κυριαρχικά δικαιώματα με το λαό στα γόνατα και το κεφάλι χαμηλά, πάντα αξιοποιούσε φασιστικές κυβερνήσεις, κάτι... φασιστικά μορφώματα, ουδικούς κτλ. Και κάτι τελευταίο. Με δεδομένο ότι σε όλη την Ευρώπη η υγεία και η παιδεία είναι οι πρώτοι στόχοι όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, κάθε ιδεολογίας, το ΚΚΕ με τους ευρωβουλευτές που θα βγάλει, πώς βλέπει να προωθεί το κοινωνικό κράτος που πλήττεται και θα πλήττεται στη συνέχεια. Για μας είναι ξεκάθαρο, πέρα από το ότι πολλές φορές... Στην Ευρωβουλή μιλάω τώρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Τίθεται το ερώτημα γιατί συμμετέχουμε στην Ευρωβουλή, γιατί ακριβώς εκεί το σχεδιαστήριο αυτό πρέπει ο ελληνικός λαός και αυτό το ρόλο παίξαν οι κομμουνιστές ευρωβουλευτές να ενημερώνουν γρήγορα τους λαούς όσο μπορούν, γιατί είναι τεράστιος και όγκος της επίθεσης. Με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται αυτή η επίθεση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι να ετοιμάσει το λαό μας, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, να οργανώσουν την άμυνά τους και τους όρους της αντεπίθεσης. Εμείς λέμε ότι η Ένωση Λυκοσυμμαχία δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν αλλάζει, γιατί είναι στα χέρια αυτών που έχουν την οικονομική εξουσία. Δεν αλλάζει. Με αυτή την έννοια, οι λαοί πρέπει να χαράξουν το δικό τους δρόμο, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, να βγάλουν κυβερνήσεις και βέβαια τοπικούς δημάρχους και περιφερειάρχες που θα αποσπούν ό,τι είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, με όποια έκφραση και να έχει αυτό στην κάθε χώρα, και να το μετατρέπουν σε λαϊκή ιδιοκτησία, σε υποδομές και υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν. Πρέπει να δυναμώσει στην κάλπη αυτόν τον πόλο, τις δυνάμεις οι οποίες έχουν αποδείξει από την Ευρωβουλή μέχρι και το εργατικό κίνημα που αναφερθήκατε με βάση και την δική μου την προσωπική εμπειρία τα τελευταία χρόνια, την τελευταία γραμμή άμυνας και πιο βασική. Όπου υπάρχουν οι κομμουνιστές, δεν σηκώνουν κεφάλι οι ναζιστές.
όπου υπάρχουν κομμουνιστές ακυρώνονται πληστηριασμοί, όπου υπάρχουν κομμουνιστές φουντώνει το συνταξιοδοτικό κίνημα και αναγκάζει την κυβέρνηση να υποχωρεί με αντίμετρα για να τους κοροϊδέψει, όπου υπάρχουν κομμουνιστές τα σωματεία παίρνουν φωτιά από οργανωμένη συλλογική ζωή και αντιπιτίθενται απέναντι στην τρομοκρατία την εργοδοτική, αποσπούν κατακτήσεις, υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, όπου υπάρχουν κομμουνιστές. Δεν δέχονται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του να υποχρηματοδοτείται η παιδεία, η υγεία, οι υποδομές που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες στους Δήμους και τις περιφέρειες. Όπως αναφέρομαι στον σύντροφο τον Πελητήρη, αποσπούν ό,τι μπορούν και σε χρήμα και σε υποδομές και το παραδίδουν στο λαό, εκεί που ανήκει δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.